And we are back. Κυρίες και κύριοι. Είναι ο Ντόπερμαν τώρα μαζί μου, γιατί ο Τζέστερος είναι στο match που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν ομάδες. Τζέστερος Σίντο, Κόκμαν Κι. Και Νέντζα Σουλ και εναντίον Νες με πάλι το ένα. Για να δούμε. Τι λες λοιπόν για αυτές τις ομάδες. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το duo Greninja Shulk. Γιατί υπάρχει κάτι που σε χαλάει. Εκεί τους έκανε fair και τους δύο. Αισθάνομαι ότι είναι μια ομάδα που μπορεί εύκολα να περιθωριοποιηθεί από τα projectiles της άλλης ομάδας. Και γενικά από τα περίεργα της παλτώνα. Εντάξει, εγώ πόσο τώρα βλέπω, έχει πολύ καλό έλεγχο η μπλε ομάδα. Τους έχει αφήσει καθόλου αυτό, να αυτό, αυτό που είπα ναι. Τώρα, ότι αισθάνομαι ότι... και κάνει ένα ωραίο γκίμπο Κόκμαν. Πέτυχε εκεί που ανέβαινε τον Τζέστερο. Και έχουν το προβάδισμα τώρα. Μπορούν και οι δύο να... ψιλοχρησιμοποιήσουν τα projectile για να κάνουν καλό approach. Ή ο Κόκμαν να μην κάνει καθόλου approach. Έτσι, και να μένει μόνο πίσω για να καλύπτει το στάδιο. Ναι. Και η Παλουτένα να μπαίνει μέσα και να βαράει με το... με το ραβδί, όριστε να έχει πρόσφυγε πέρα, πούμε εκεί πέρα, τον Σούλκ τον δεν τον άφησε να γυρίσει και του πήρε και το στόχο. Ως τώρα έχουν... Okay, ωραία. Το 4 πήρε λοιπόν το στόχο του Κόκμαν, να το ισοφαρίσουν λίγο. Αν και ήδη τρώνε ήδη αρκετά ποσοστό. Ωραίο έφτασε εκεί πέρα. Ακόμα ζει εκεί. Ναι, πολύ καλό DM. Καλά, εντάξει, ήταν από τη μέση της πίστας, οπότε. Οπα, οπα, οπα. Εκεί πέρα ξεγλίστρισε το δάχτυλο. Ναι, κάτι έγινε λάθος με τον Κόκμαν και έχασε το σοκ εκεί και τώρα βρίσκονται πίσω. Απέτυχε το recovery. Να δούμε. Έχει αρκετά ποσοστό η κόκκινη ομάδα, άρα μπορούν να το γυρίσουν ακόμα. Εκεί πετάει τα explosive flames. Ωραίο το Near για να καλύψει τον getup του και Ninja. Πετάει μακριά τον Σίντο, Κόκμαν. Τώρα ένα grab είναι εκεί δύο από τον Ness. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Τώρα πάει απευθείας στον Greninja. Πω, εκεί τον χτύπησαν και οι δύο μαζί. Ου. Όλο δικό του. Η damage κόκκινη ομάδα δεν βλέπω να βρίσκει ένα καλό πάτημα να μπορεί να ανταπεξέλθει. Πιστεύω ότι χρειάζεται και ένα reflector, ίσως ένα χαρακτήρα με ένα reflector. Θα τους βοηθούσε λιγάκι. Δεν πιστεύω ότι έχει τόσο σημασία. Απλά πρέπει να κρατάνε το stage control καλύτερα. Ναι, αλλά αυτό είναι δύσκολο αρκετά με την Παλουτένα και τον Ness να πετάνε φωτιές από εδώ και από εκεί. Είναι αρκετά αργές. Απλά πρέπει να είναι πάνω τους πιο πολύ. Ναι, ναι. Είναι αρκετά αργές. Εκεί ένα λάθος σουρικέν. Ναι, πετυχαίνουν και το συμπαίκτη, δηλαδή. Ο Greninja προσπαθεί απεγνωσμένα να κλείσει το stock της Ki και το κάνει με ένα... Όχι, δεν το κάνει με ένα backer βασικά. Έχει και το jump πολύ καλά εκεί. Τι έγινε εκεί, λίγο. Εκεί κάτι έγινε. Ήταν explosive flame. Δεν είμαι σίγουρος. Μόνο στο Sido. Άντε είναι το stock και ένα back throw. Ναι. Οπ, αλλά όχι, ζει. Όχι. Fake news. Το unreliable screen zoom. Να δούμε. Ωραίο, ένα παίρνει stock. Ένα stock και, και ένα trade από tilt ήταν αυτό, ποιος ξέρει. Ναι, μπορεί. Νομίζω το κάνει συχνά ο Κόκμαν. 1-0 λοιπόν για την μπλε ομάδα, Κόκμαν and Key. And Key. Για να δούμε τώρα αν θα αποφασίσουν να αλλάξουν κάποιο χαρακτήρα ίσως. Ναι, παίζουν ήδη αρκετούς χαρακτήρες ο καθένας. Εντάξει, ο Σίντο. Ναι, δυστυχώς ο Σίντο λόγω προσωπικών υποχρεώσεων δεν έχει έρθει σε πολλά. Τι σε πολλά, νομίζω στο προηγούμενο ήρθε πολύ αργά, πολύ αργότερα. Και ναι, δεν έχει εξασκηθεί πάρα πολύ. Πιο πολύ ότι έχει παίξει μόνος του ή online. Έντονη. Ναι, πολύ έντονη βασικά. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι παίχτες. Είχα
Χάλμπερτ είναι καινούρια, ακούω. Είναι καινούρια για το ρούλσετ. Oh boy. Μια πίστα, ε. Ναι, ναι. Είναι πολύ αμφιλεγόμενη συζήτηση. Κάνω stall το match, από ό,τι βλέπω. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ με μην είστε για συγκοφαντική δυσφήμιση. Τρώω τα λόγια μου λίγο σήμερα. Δεν επιτρέπεται να κάνετε stall το match για πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Τώρα πηγαίνουμε καλώς. Αρκετά καλή πίστα για Greninja, σίγουρα. Αλλά πιστεύω πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές. Κόκκινη ομάδα. Ναι, πρέπει να κάνουν καλύτερα approaches. Ναι. Να έχουν το stage control, εγώ. Είναι πιστεύω πολύ σημαντικό, γιατί είναι στον αέρα και δεν μπορούν να προσγειωθούν. Πάει ο Νέσου, πάει πάλι. Τα μονάδα του Shulk πάντως, έχω να πω ότι θα προτιμούσα στους 4 που ήταν πιο αργά, που έμεναν πιο πολύ ώρα. Αλλά δεν ήταν όσο δυνατά, δηλαδή είναι στα Hyper Monado. Τώρα. Ναι, αλλά μένουν για τόσο λίγο. Είναι πιο χρήσιμο. Εδώ βλέπουμε έναν τον Εκα... Ωου, να τον παγιδεύει. Παγίδευσε ο... Ο Τζέντερος. Λίγο μπερδέθηκε με το Abdi. Πρόκειμα διάχαση. Μάλιστα. Ωραίο το άψονας εκεί πέρα. Ουουου! Αλλά δεν πετυχαίνει καλά. Ναι. Τώρα είναι μακριά από το Σαμ που μπορεί να επιστρέψει. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Είμαστε πιο ίσα. Ναι. Ναι, αρκετά θα έλεγα. Αν και... Ο Ness έχει φάει πιο πολύ damage. Ναι, τώρα έχει φάει μερικά κόμπος. Θέλει να κλείσει το στόκ του Greninja, αλλά προσέχει το wall clean που κάνει. Ο Shulk έβαλε το smash, ωραίο, το έψος και... Oh! Oh, πολύ ωραίο, με το smash μου, Nando. Διπλό... Okay. Το smash art, λοιπόν. Όπως και να έχει, δεν ήταν ο... Πήρε και τα δύο στόκ, το ένα από τα δύο ήταν ο Greninja. Ναι, νομίζω τον πέτυχε όμως, όταν την έστειλε μακριά την εκεί. Α, αλήθεια. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Προβάλλεσμα στην κόκκινη ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Αρκετά, δηλαδή το έχουν γυρίσει και μάτσα, αλλά ακόμα αισθάνομαι ότι πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω. Ναι, συμφωνώ. Να, κοίτα εκεί, ας πούμε, ο Greninja έχει φυβάει λίγο από τον S. Λίγο ξύλο. Που δεν θα έπρεπε, πιστεύω. Το upper cancel. Το first grab, είναι πάρα πολύ καλύτερο. Έκανε upper cancel, first grab. Οκ, πολύ καλό. Τώρα πες ότι ο Greninja σε άσχημη θέση. Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το smash ο Shulk δυστυχώς, ο Σίντο. Οπότε τώρα βλέπουμε μια δυσκολία της κόκκινης ομάδας να ολοκληρώσει τα stock. Το back air σχεδόν πήρε το kill, αλλά λίγο καλό. Το fair, όμως. Πολύ καλή κάλυψη, πάρα πολύ καλή κάλυψη από τον Shulk. Παίρνει λοιπόν το stock της key. Ίσα ίσα καταφέρνει εκεί να ζήσει. Αλλά δεν έκανε ένα παράξενο μπει εκεί πέρα, λίγο δεν τη βόλεψε. Είναι μόνο στο Cockman. Για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Και οι δύο είναι σε μεγάλο ποσοστό. Ωραίο το back air. Έφυγε ο Greninja, για να δούμε. Φρέσκο στόκ τώρα, έτσι. Ο Ness θεωρητικά μπορεί να κάνει τώρα ένα backthrow στον Shulk. Για να μείνει μόνο με τον Greninja. Ναι, και μετά να παίξει ένα καλό 1v1. Ναι. Αλλά βλέπουμε ήδη ότι τρώει αρκετό damage. Ωωωω! Πώς! Κακό DI! Κακό DI! Ναι, ήταν και το Buster που το οποίο τρώει παραπάνω damage. Ναι, ήταν και αυτό, πιστεύω. Αλλά...
Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε αν θα καταφέρει να το γυρίσει ο Κόκμαν. Τώρα καλά τα πηγαίνει. Πάει καλά το pressure, χωρίς να τρώει πολλά χτύπη. Ω, το fair όμως, καλό εκεί. Είσαι το jam μέχρι το τέλος, τι καλό. Τώρα κρατάει πιο πολύ απόσταση ο Κέστερος. Ναι. Μιας και τον βολεύει τον Green Heat. Το πολύ tense match, έτσι. Ωου, ναι. Ωραία pair. Σχεδόν ισοφαρίστηκε. Ίσως με ένα backthrow να τον έχει, έτσι. Έχει αρκετό rage. Στο ledge. Έχει αρκετό rage. Στο ledge μου. Οπα, οπα. Wow! What? 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 Ήτανε... Nice! Ήταν μια παράξενη στιγμή εκεί για τον Τζέστερο. Αλλά μια καταπληκτική νίκη για τον Κόκμαν. Nice! Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ο Peak και Thunder 2. Unexpected. 2-0 λοιπόν για Kochman and Key.